Στο Πνευματικό Κέντρο Άρτας πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Άρτας, τον Ιατρικό Σύλλογο και την Ιατρική Εταιρεία. Προσέφεραν αίμα, δηλαδή το πιο πολύτιμο δώρο, ώστε να μην λείψει από κανέναν αυτές τις μέρες. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, κ. Βαγγέλης Χαρμπής, ανέφερε τη σημασία το να δίνεις αίμα. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ξεκίνησε να λειτουργεί. Είναι η μέρα αιμοδοσίας 20 Δεκεμβρίου και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να δώσουν λίγο αίμα, να δώσουν κάτι από τον εαυτό τους, να δώσουν κάτι το οποίο το δίνουν δωρεάν για τον συνάνθρωπό τους. Μέρες αγάπης. Για όλους, μέρες ζεστασιάς, θέλουμε να πιστεύουμε να μην ψάχνουν οι συνάνθρωποι μας αυτές τις μέρες να έχουν την αγωνία να βρουν μια φιάλη αίμα. Και γι' αυτό πρώτος Ιατρικός Σύλλογος δίνει το παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία, την οποία όπως είπατε συνδιοργανώνεται με την Ιερά Μητρόπολη Άρτας, με τον Ιατρικό Σύλλογο, η Ιατρική Εταιρεία και με τους εθελοντές αιμοδότες. Θέλω ευχές, κύριε Χαρμπή. Ευχές για όλους. Και να σας πω και τη δεύτερη καλή είδηση σήμερα. Από σήμερα στο νοσοκομείο Άρτης επαναλειτουργεί ο αξονικός τομογράφος και καλούμε όλους και τους γιατρούς να παραπέμπουν στο νοσοκομείο Άρτης για αξονικές τομογραφίες, όπως και τους συμπολίτες μας οι οποίοι να μην τρέχουν στα γειτονικά αξονικούς τομογράφους. Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας, Λεωνίδας Παΐς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του κόσμου, δίνοντας και αυτός με τη σειρά του το δικό του μήνυμα για τις γιορτές. Με μεγάλη συμμετοχή μέχρι στιγμής. Ναι, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Όπως είπαμε, είναι η τελευταία αιμοδοσία για το χρόνο, για το έτος. Πήγαμε, ήταν μια πολύ καλή χρονιά η φετινή, ο κόσμος συνειδητοποιεί όλο και πιο πολύ την ανάγκη, τη μεγάλη ανάγκη για αίμα και ανταποκρίνεται πολύ θετικά. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πούμε, τι να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε υγεία, αυτό είναι το σπουδαιότερο, να ευχηθούμε υγεία και φυσικά αυτοί που είναι υγιείς να μπορούν να δίνουν και αίμα.